μπλοκαρισμένη είναι καθημερινά η οδός Δαγκλή στη Χαλέπα, με τα τουριστικά λεωφορεία σταθμευμένα και στις δύο πλευρές του δρόμου να αφήνουν μια μικρή δίωδο για τα διερχόμενα γιοταχή. Σκηνές σαν αυτοί καταγράφονται από το πρωί ως το βράδυ και κυρίως τις ώρες που είναι ανοιχτά το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων και το σπίτι του Ελευθερίου Βενιζέλου. Τα μεγάλα οχήματα υπάρχει πρόβλημα, ναι, σαφώς και υπάρχει πρόβλημα, αλλά γενικά έχουμε πρόβλημα με τους χώρους στάθμευσης στην πόλη. Λεωφορεία από σχολικές εκδρομές και τουριστικών γραφείων σταθμεύουν αναγκαστικά κοντά στα σημεία επίσκεψης των εκδρομέων. Στην περιοχή φτάνουν καθημερινά οργανωμένα γκρουπ τουριστών λόγω των πολλών σημείων αρχαιολογικού και τουριστικού ενδιαφέροντος. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη στάθμευση τουριστικών λεωφορείων. Σε μια ακτίνα 300 μέτρων βρίσκονται το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος και η Οικία Βενιζέλου, ο Ναός της Αγίας Μαγδαληνής, τα Ταμπακαριά. Υπάρχει θέμα, γιατί δεν μπορούσα να περάσω. Ήταν πιο πριν πιο πάνω, τώρα κατέβηκε εκεί και δυσκολεύτηκα. Έχει ξανασυμβεί σε αυτό το δρόμο? Έχει, αυτό γίνεται. Αν και κατασκευάστηκε τα τελευταία χρόνια, μόλις πέρυσι εγκαινιάστηκε, το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων δεν διαθέτει πάρκινγκ τουριστικών λεωφορείων. Η οδός Κρά, επί της οποίας βρίσκεται, χρησιμοποιείται αποκλειστικά από γιοταχή, ενώ στην ευρύτερη περιοχή έκταση ελεύθερη για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης δεν υπάρχει. Θεωρείτε εξ αρχής λάθος τη χωροθέτηση του μουσείου? Προφανέστατα. Να συλληφθεί ο υπαίτιος που είχε την ιδέα εδώ και να απελαθεί με δικά του έξοδα. Εδώ έπρεπε να είχε προβλεφθεί κάτι, ναι. Οπωσδήποτε χρειάζεται μεγάλη αλάνα για να σταθμεύουν τα λεωφορεία. Το πρόβλημα αναμένεται να οξυνθεί το επόμενο διάστημα με την ολοκλήρωση της ανάπλασης στο ιστορικό διατηρητέο σύνολο των Ταμπακαριών, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση και που οι ελάχιστες θέσεις στάθμευσης προορίζονται μόνο για μόνιμους κατοίκους.